Επί του πιεστηρίου, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής, η εκπαίδευση, η παιδεία, το θέμα μας. Και καλεσμένοι μας, ο κύριος Νίκος Παπαχρήστος, Γενικός Γραμματέας της ΟΛΜΕ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Νίκος Παΐζης, επιστημονικός σύμβουλος του ΚΑΝΕΠ ΓΕΣΕ. Το ΚΑΝΕΠ είναι Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕ. Ο κύριος Οδυσσέας Ντρίβαλας, τέος πρόεδρος της ΑΔΔ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ο κύριος Νίκος Κουτσούκης, Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ. Καλησπέρα σας. Αφορμή βέβαια για τη ζήτηση είναι η έρευνα που γίνεται. Η έρευνα του ΚΑΝΕΠ της ΓΕΣΕ. Έχουμε κάποια στοιχεία. Να ρωτήσουμε όμως να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο, γιατί σήμερα είχαμε ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πόσες κρίνετε στις εκπαιδευτικές? Ο Πρωθυπουργός, από ό,τι φαίνεται, μάλλον ζει σε άλλη χώρα. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Ολοήμερα σχολεία, λέει, τελειώσανε τα Όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που τη γνωρίζω καλά, εκτιμώ ότι οι σύμβουλοι του είπανε πράγματα τα οποία δεν στέκουνε, εκτός αν δεν ήθελε να εξαπατήσει συνειδητά τον κόσμο. Είπε, για παράδειγμα, για την τεχνική εκπαίδευση, μίλησε για τη μαθητεία. Ναι. Το σύστημα της μαθητείας έχει καταρρεύσει. Κατέρευσε κυριολεκτικά. Μίλησε για την στέγη. Μάλιστα έκανε και μια κολοτούμπα και μίλησε για τα ΣΔΙΤ, σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, που την αφόριζε όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Και τελικά, από ό,τι φαίνεται, η μόνη μας ελπίδα για να φτιαχτεί κανένα σχολείο είναι να κάνει σύμπραξη το κράτος με τον ιδιώτη. Σε τέτοια εξευτελιστική κατάσταση έχουμε φτάσει, ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα σχολείο μόνοι μας. Και όπως και γνωρίζετε, οριακά στέκουν τα δημόσια σχολεία. Η υποδομή είναι οριακή και αν δεν είχαν χτιστεί και κάποια σχολεία την τελευταία δεκαετία, θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε σε τριτοκοσμική χώρα. Γενικά, αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που είμαι αρμόδιος να πω, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και δυστυχώς αυτά που εξήγηλε είναι ακόμα χειρότερα. Το ολοήμερο. Ολοήμερο δεν υπάρχει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν σκοπεύουν να κάνουν. Αναφέρεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και αυτό, από όσο γνωρίζω. Στην διαγωγή εννοείται. Στα δημοτικά μόνο. Ναι. Το ολοήμερο γυμνάσιο είναι ανέκδοτο. Το υποσχότανε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση, ούτε καν αναφέρεται και ούτε καν μπαίνουμε στη φαντασία μας να σκεφτούμε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Από το Σεπτέμβριο το ολοήμερο σχολείο σε όλα τα σχολεία της χώρας. Και τα μονοθέσια, διθέσια και διθέσια. Ναι, αναφέρεται στα δημοτικά. Βέβαια, δεν το ξεχωρίζει. Είναι ολοήμερα σχολεία. Ναι. Βέβαια, 14 χρόνια η εκπαίδευση. Βέβαια, από όσο με έχω μιλήσει, γιατί δεν είμαι αρμόδιος για να τοποθετηθώ για αυτό το ζήτημα, αλλά μίλησα με τους συναδέλφους της ΔΟΕ, είναι ανέκδοτο αυτό που λέει. Σε μονοθέσια και διθέσια δεν μπορεί να ισχύσει το ολοήμερο, γιατί πρέπει να προσλάβει 7-8 καθηγητές ειδικοτήτων για 4 παιδιά. Αν το κατορθώσει αυτό, ούτε οι Σουηδοί δεν το έχουν πετύχει. Γι' αυτό θέλαμε να έχουμε μια άποψη, διότι η κυβέρνηση πιστεύει ότι, και ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι είναι μεγάλη μεταρρύθμιση, αλλάζει τα πάντα στην παιδεία. Επίσης αυτό για ότι κατάρρευσε την Πανελληνίου και Παρίσι, τι είναι? Κοιτάξτε, ότι θα μπαίνουν πώς? Με το Εθνικό Απολυτήριο ήταν σαφής η πρόταση, έχει ξανακουστεί το 1990. Ήταν μια εποχή πάλι με το Εθνικό Απολυτήριο. Ακριβώς. Το οποίο καταργήθηκε. Πάντως εξετάσεις θα έχει και αυτό. Δηλαδή αυτό που λέει είναι ψευδεπίγραφο. Ότι αντίστοιχα υπάρχει στη Γαλλία είναι το Μπακαλωρέα, στη Γερμανία είναι το Αμπιτούρ, εξετάσεις είναι εκεί. Και πρέπει να μας εξηγήσει ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν μας είπε, τι εννοεί όταν λέει ότι θα μπαίνουν σε σχολή. Γιατί μέχρι πρώτη μπαίναν σε τμήματα τα παιδιά. Μήπως ισχύσει και το δεύτερο κομμάτι της Επιτροπής Λιάκου, ότι θα μπαίνουν στην ιατρική, όπου όταν θα λέμε ιατρική θα εννοούμε και τη φαρμακευτική μαζί και την οδοντιατρική και τα παραϊατρικά επαγγέλματα, να κάνουν βασικές γνώσεις της ιατρικής και μετά να δίνουν ξανά εξετάσεις και αποφασίζουν οι πανεπιστημιακοί σε ποιο τμήμα θα πάνε. Έχει υπάρξει προηγούμενο στη χώρα μας αυτό στο παρελθόν? Παλιά οι εξετάσεις, μέχρι το 70, οι εξετάσεις δίνονταν στα πανεπιστήμια. Όταν έγινε η μεταρρύθμιση επί ράλι και δόθηκαν οι εξετάσεις στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν δόθηκαν επειδή ο Μακαρίτης ο Ράλης μισούσε τους πανεπιστημιακούς, ούτε επειδή αγαπούσε τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας. Υπήρχαν κάποιες σκιές και είχαν ακουστεί πράγματα ότι κάποιοι που είχαν γνωστούς κάποιους πανεπιστημιακούς κατόρθωναν και μπαίναν με μέθοδο bypass στα πανεπιστήμια. Ναι, και με λαδώματα. Τενεκέδες λάδι.
Να δούμε την έρευνα. Έχετε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Είπαμε ότι είναι το ΚΑΝΕΠ, το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Λέτε ότι το 2014 λοιπόν έχουμε μείωση της δημόσιας δαπάνης για την εκπαίδευση κατά 54,7%. Ήδη κατά 4,5 δις ευρώ έναντι του 2008. Μείωση της ιδιωτικής δαπάνης για την εκπαίδευση κατά 31,8%, δηλαδή 1,7 δις. Και παράλληλα έχουμε συνολική δαπάνη για εξωσχολική υποστήριξη ύψους 1,4 δις ευρώ. 3,7 το 14. Η μείωση ήταν τόσο. Ναι, η μείωση ήταν τόσο. Έχουμε συνεχή μείωση του μαθητικού πληθυσμού, θα μας τα πείτε. Εγώ κρατάω άλλο ένα στοιχείο, ότι έχουμε γύρανση, ή μάλλον έχουμε καταρχήν μείωση του διδακτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά 32.717 άτομα έναντι του 2008 και γύρανση του διδακτικού προσωπικού με μέση ηλικία πια τα 41,4 χρόνια. Έτσι περιγράφεται μια ζωφερή κατάσταση όμως για τον χώρο της πρωτοβάθμιας. Αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα της κρίσης των 7 χρόνων. Όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι ακριβώς αυτό, ότι αυτά τα στοιχεία είναι του 2014, αλλά εμείς απεικονίσαμε 14 χρόνια. Από το 2002 μέχρι το 2014 ουσιαστικά όλοι οι δείκτες οι οποίοι υπάρχουν στην Εθνική Στατιστική Αρχή και αφορούν την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια, τα νηπιαγωγεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια αναλύθηκαν σε όλες τις μεταβλητές τους. Ξέρουμε τι κάνει και ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, τι κάνουν τα ημερήσια και τα νυχτερινά. Αυτά που κράτησα να κουβεντιάσουμε σήμερα εδώ, γιατί είναι τεράστια, είναι μια μελέτη 700 περίπου σελίδων, η οποία. Είναι η πρώτη φορά που κάνει το Ινστιτούτο για την Παιδεία. Είναι από το 2009 ετησίως βγαίνει μια έκθεση που έχει ένα θέμα. Άλλοτε έχει την τριτοβάθμια, άλλοτε έχει την πρωτοβάθμια. Αυτή είναι η πιο ολοκληρωμένη της πρωτοβάθμιας και αυτή θα αποτελέσει ένα αντικείμενο μελέτης και από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να μπορεί να γνωρίζει, γιατί φαίνεται πια αυτό το πράγμα, ότι είναι αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, όχι μιας κυβέρνησης μόνο, αλλά όλων των κυβερνήσεων. Σε τι ποσοστό χειροτέρεψε μετά το 2009. Αυτό που έχω να σας πω είναι την κατάληξη όλων αυτών των μελετών. Οι δείχτες απόδοση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και η οικονομική και η ποιοτική, μη οικονομικά στοιχεία δηλαδή, η επάρκεια των υποδομών, η επάρκεια του προσωπικού κτλ. Αποδείχθηκε ουσιαστικά ότι το 2002 ήταν της τάξης του 89,9 και περίπου 12 χρόνια μετά, το 2014, είναι στο 90,1. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν έχουμε διακυμάνσεις, δηλαδή είναι πολύ μικρή η διαφορά, οι τρεις ποσοστιαίες μονάδες, οι 0,3 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό σημαίνει επί της ουσίας ότι το σύστημα με τη γενική του έννοια είναι βαλτωμένο, είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο και αν κινείται, κινείται είτε από αδράνεια είτε από παθογένεια. Και νομίζω ότι για τις ανάγκες της σημερινής συζήτησης, ακριβώς επειδή είναι και οι εκπρόσωποι των δύο τριτοβάθμιων εδώ, να πω ότι το μόνο σημείο το οποίο δεν έχει γίνει αντιληφθό μέσα στην εκπαίδευση, αλλά το ήξεραν οι άνθρωποι 100 χρόνια πριν, είναι ότι δεν είναι μόνο κοινωνικό αγαθό η παιδεία, αλλά είναι και το μόνο αναπτυξιακό εργαλείο που έχει μια χώρα. Και ως τέτοιο δεν έχει αντιμετωπιστεί ποτέ. Η ΓΕΣΕ μέσα από τις μελέτες έχει καταδείξει τελικά, γιατί φωνάζαμε από το 2011, ότι θα σηκωθεί ο κόσμος και θα φύγει. Δεν πίστευε κανένας ότι αυτό θα γίνει. Τώρα πια έχει και το όνομά του. Λέγεται διαρροή εγκεφάλων, λέγεται brain drain. Φωνάζουμε από πρόπερση ότι εκτός από αυτό έχουμε και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Σπατάλη εγκεφάλων, δηλαδή να απασχολείσαι σε μια δουλειά ενώ έχεις πολύ περισσότερα προσόντα από αυτή τη δουλειά και να αμείβεσαι με μισθούς πολύ κατώτερους και από τη δουλειά που προβλεπόταν. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν έχουν περισσότερο σημασία. Ως τέτοια παρουσία δύο υπουργών παιδείας αναδείξαμε δύο κέρια θέματα για τα οποία τα συνδικάτα της εκπαίδευσης μιλάνε χρόνια, τα οποία όμως τώρα έχουν φτάσει σε ένα πολύ προχωρημένο επίπεδο. Και τα δύο αυτά ζητήματα ήταν, πρώτον, έχουμε τεράστιο πρόβλημα υποδομών εν γέννη μες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Μας λείπουν η παιδαγωγία, μας λείπουν οι ανακαινήσεις του εξοπλισμού και το χτίσιμο καινούριων σχολείων τα τελευταία 7 χρόνια. Δεν έχει λεφτά το κράτος. Ούτε οι Δήμοι έχουν λεφτά να κάνουν τη συντήρηση. Και κυρίως μας λείπουν υποδομές μέσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αν αυτό συνεχιστεί μέχρι το 19 και το 20 και το 21, τότε θα καταρρεύσουν οι υποδομές, που σημαίνει ένα κόστος πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό όμως δεν έχει τεθεί ποτέ στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέτε και να καταφέρουμε να μειώσουμε
το χρέος μας ή να μειώσουμε το, τα ποσά τα οποία ουσιαστικά δίνει στο σχέδιο τον προϋπολογισμό μας, αλλά θα αποκτήσουμε ένα άλλο πρόβλημα. Πρώτον, δεν θα έχουμε υποδομές αξιόλογες και θα πρέπει μετά τα μνημόνια αυτά να έχουν. Δεν έχουν ανησυχήσει την. Αυτά πολλές και φορές. Και τη κυβέρνηση και τις προηγούμενες μετά το 2009. Δεν ξέρω αν είναι συνειδητοποιημένο. Ας πούμε και είναι δυνατόν ο κ. Γαβρόγλου, σημαίνος υπουργός, να ασχολείται με την ιστορία, τα θρησκευτικά. Όπω θα γίνει πανελλήνιο και όχι. Είναι απολύτως. Ναι, και όχι με το καυτό. Ναι. Γι' αυτό το θέμα το καυτό. Μα ακόμα και εμείς που ασχολιόμαστε με την έρευνα, δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ότι μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια επήλθε μια τρομερή γύρανση του διδακτικού προσωπικού, διότι δεν γινόντουσαν προσλήψεις, φεύγανε με πολλοίς κόσμος στις συνταξιοτήσεις και έφτασε η μέση ηλικία της νηπιαγωγού να είναι 41 ετών. Γι' αυτό πώς το αντιμετωπίζει, κύριε Γαβρόλου? Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή. Αυτό θέλει μόνο διορισμό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το καυτό θέμα είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις ή οι πανελλήνιες εξετάσεις πώς θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια ή αυτά που έχει επισημάνει η έρευνα. Το θέμα είναι αν ξεκινήσει να κάνει κάποιος αυτά που πρέπει σε αυτά που λέει η έρευνα, θέλει 10 χρόνια. Να ξεκινήσουν το θέμα. Για να ξεκινήσουν λοιπόν θα πρέπει να μπουν όλα αυτά σε ένα πλαίσιο, γιατί όντως χρονίζει και το θέμα του Λυκείου, όντως χρονίζει το ότι τα νηπιαγωγεία έχει υποχρέωση χώρα μέχρι το 20 να βάλει και τα τετράχρονα μέσα. Είναι άπειρα τα προβλήματα μέσα στο χώρο και της παιδείας και της υγείας. Όμως αυτό είναι υποχρέωση, γιατί αυτή η ανακοίνωση που η δηλώση του Πρωθυπουργού μιλάει για το 4 ετών, που όμως ήταν υποχρέωση απ' έξω, όχι δικαιώματος. Κινήθηκε μέσα στην κατεύθυνση να μπορεί να είναι αυτά επικαιροποιημένα τα στοιχεία, αλλά όπως θα πούνε και τα συνδικάτα, υποθέτω αύριο, επί της ουσίας η καρδιά του προβλήματος δεν μπορεί να λυθεί, διότι πράγματι η μείωση που έχει γίνει στις δαπάνες για την εκπαίδευση τα τελευταία 7 χρόνια είναι εντυπωσιακή. Αγγίζει στο 1/3. Η δε χώρα έχει χάσει τον πλούτο της και αυτό πρέπει να το πούμε να το μάθει και ο κόσμος. Όταν μιλάμε για καθάριστο εγχώριο προϊόν, είναι ο πρώτος δείκτης της μελέτης που βλέπουμε από το 2002 είχε την υψηλότερη τιμή του το 8. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η χώρα, κύριε Κουρή, μπήκε μέσα στην ύφεση και στο πρόβλημα το 8. Ενώ τότε, αν θυμόσαστε, τσακωνόντουσαν τα κόμματα αν θα μπούμε ή δεν θα μπούμε, αν θα την γλιτώσουν οι τράπεζες, θα την γλιτώσουν. Μπήκαμε. Πόσο χάσαμε από το 2008 μέχρι και το 2016, την τελευταία τιμή που ανακοίνωσε μόλις πρόσφατα η Ελστάτ? Χάσαμε περίπου το 27% του πλούτου της χώρας. Αυτό σημαίνει πόλεμος. Δεν λέγεται με άλλο τρόπο. Αν δείτε την Καμπύλη δηλαδή. Είναι ένα όμως εδώ είναι ένα πραγματικό γεγονός. Και γι' αυτό η καθίζηση της αντίδρασης του κόσμου. Δεν λειτουργούν τα αντανακλαστικά ακριβώς αυτό που συζητάγατε προηγουμένως για το πώς μπορεί να αντιδράσει ο κόσμος κτλ. Ο κόσμος έχει μπει σε μία λογική ότι ο καθένας θα προσπαθήσει να σωθεί. Όσο ζωή είναι αυτό, σωθεί. Αυτό είναι το τελευταίο παράγγελμα που δίνεται. Είναι έτσι, δεν είναι? Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή και εμείς καθόμαστε και παρακολουθούμε ακριβώς αυτό το φαινόμενο. Οι δαπάνες τώρα που αναφέρθηκε προηγουμένως των ελληνικών οικοκυριών είναι μια παθογένεια που η Ελλάδα τη γνωρίζει χρόνια και οι γονείς την πληρώνουν πολλά δισεκατομμύρια. Το 8 πληρώσανε το 9, να σας πω, μέσα στην κρίση. 5,5 δισεκατομμύρια το χρόνο για υπηρεσίες. Δηλαδή φροντιστήρια, ξένες γλώσσες. Για να σπουδάσουν τα παιδιά σε άλλη πόλη. Φοιτητική στέγη δεν έχουμε. Είχαμε τα πρώτα πανεπιστήμια και το 19ο αιώνα είχαν και ακαδημίες του εμπορικού ναυτικού και της Εκκλησίας. Δεν τη φτιάναν τη σχολεία, δεν φτιάναν πρώτα οικοτροφείο. Πώς θα κατέβουν τα παιδιά από τα χωριά, πού θα μείνουν? Αυτό το πράγμα δεν έχει απασχολήσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό το σύνολο των δαπανών που λέμε αυτή τη στιγμή ως μελέτη. Δεν είναι κάτι που μπορεί να λυθεί ούτε σε τρία ούτε σε πέντε. Τα 5 δισεκατομμύρια είναι φεύγουν από την τσέπη του πολίτη. Ακριβώς. Αυτά λοιπόν αναγκαζόμαστε εμείς και πηγαίνουμε προς τα πίσω να ανακαλύψουμε μια καινοτομία ή μια άλλη ιδέα η οποία δεν έχει τεθεί ποτέ στον προβληματισμό τόσα χρόνια που συζητάμε για την εκπαίδευση. Κύριε Βανά. Κύριε Κουρή, αναρωτηθήκατε αν το πολιτικό σύστημα τα αφουγκράζεται αυτά. Προφανώς μπορεί να τα αφουγκράζεται. Και ο κύριος Γαβρόγλου τα αφουγκράστηκε, ήταν στην εκδήλωση που έκανε το ΚΑΝΕΠ. Το θέμα είναι αν έχει αποτελέσματα. Και διαχρονικά αποτελέσματα. Ή αν υπάρχει στο πρόγραμμα και διάθεση. Εγώ θα σας αναφέρω και μερικά παραδείγματα. Και δεν ξέρω αν υπάρχει διάθεση, γιατί δεν θα κάνω δίκη προθέσεων. Αλλά θέλω να σας μιλήσω για το δημόσιο τομέα. Πώς μπορεί να γίνει η ανάπτυξη? Το είπε ο κύριος Παΐζης. Τώρα, η κρίση αναγκαστικά κάποια στιγμή θα τελειώσει. Δεν θες μικρούς ανάπτυξης μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα από ένα προσωπικό, είτε στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό τομέα, το οποίο να είναι καταρτισμένο έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που θα υπάρχουν. Εδώ βλέπετε όμως τι γίνεται, το αντίθετο γίνεται. Ακόμα και πριν την κρίση, αλλά και στα χρόνια της κρίσης,
όλες οι δομές επιμόρφωσης του δημόσιου τομέα έχουν διαλυθεί. Μόνο το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης υπάρχει και αυτό δεν κάνει επιμόρφωση. Με συγχωρείτε. Οι εκπαιδευτικές άδειες που δινόταν στο δημόσιο υπάλληλο να επιμορφωθεί. Οι μισθοί των εκπαιδευτικών μας και πριν την κρίση. Που ήταν οι χαμηλότεροι όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη. Η μείωση πόσο είναι? Η μείωση των εκπαιδευτικών. Στο 40-45%. Όταν ένας εκπαιδευτικός νεοδιοριζόμενος παίρνει 590-600 ευρώ και πάει σε ένα κριτικό νησί να ζήσει, καταλαβαίνετε ότι αν δεν έχει ο πατέρας του να τον συντηρήσει, προφανώς θα ζητιανέψει. Και δεν θα βγάλει τα έξοδα του. Αυτός είναι ο εισαγωγικός βαθμός του εκπαιδευτικού. Μεγάλωσαν και οι αναπληρωτές. Οι αναπληρωτές δεν είναι νέα παιδιά. Είναι 35 με οικογένεια. Αλλού υπηρετεί η γυναίκα, αλλού ο άντρας και τα παιδιά. Είπε ο κύριος Παΐζης για τις ανισότητες που υπάρχουν και πραγματικά. Και εδώ πρέπει να δούμε ένα πρόβλημα που υπάρχει στην εκπαίδευση. Οι ανισότητες των περιοχών της Ελλάδος. Βλέπετε ότι υπάρχουν περιοχές της Ελλάδος που τα παιδιά περνάνε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά. Υπάρχουν και άλλα πολύ μικρότεροι. Υπάρχουν υποδομές οι οποίες είναι πολύ καλύτερες. Υπάρχουν υποδομές σε άλλα σημεία της χώρας που είναι χειρότερες. Εγώ θα πω μόνο για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα, γιατί η έκθεση κάνει και τέτοια σύγκριση και νομίζω ότι είναι σωστό και πρέπει να το δούμε. Η δημόσια εκπαίδευση έχει απαξιώσει, έχει η ηλικιακή, η ηλικία των εκπαιδευτικών μάλλον είναι η μικρότερη που μπορεί να βρει είναι 40, 42, 45. Δεν γίνονται προσλήψεις καινούργιες. Δεν γίνονται προσλήψεις, όχι και λόγω της κρίσης και πριν από την κρίση. Η εκπαιδευτική, πόσο 15 χρόνια έχετε να κάνετε προσλήψεις? Και από το 2010. Από το 2010. Και οι καθηγητές που παράγονται από τα πανεπιστήμια τι κάνουν? Είναι στην ανεργία. Είναι αναπληρωτές. Οι περισσότεροι είναι αναπληρωτές. Αυτή είναι λιγότερο του κράτους. Αυτή δεν είναι το ζήτημα. Το θέμα της κρίσης έχει δημιουργήσει και άλλα προβλήματα. Έχει συμπτύξει τάξεις, έχει κλείσει σχολεία. Δυσχεραίνει το έργο των εκπαιδευτικών. Ο Πρωθυπουργός είπε σήμερα ότι θα σε ένα ορίζοντα 3-5 χρόνια θα γίνουν 22 η τάξη. Είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι πραγματικά υποφερτός και επιστημονικά παραδεκτός. Μέχρι 25 παιδιά. Σήμερα έχουμε 30-32 σε κάποιες περιπτώσεις. Και στα ιδιωτικά όμως. Αυτή είναι παθογένεια. Στα ιδιωτικά, σε αντίθεση με το. Δίνουν σημασία περισσότερο στις υποδομές. Ναι, αλλά στις υποδομές. Αρκετά ιδιωτικά έχουν στα τμήματα περισσότερα παιδιά από ό,τι έχουν τα δημόσια. Προφανώς. Για να έχουν λιγότερα έξοδα. Το κέρδος εκεί είναι το πρωτεύον. Ναι. Και αυτή φαίνεται και η αντίθεση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Παρ' όλα αυτά, γιατί πέρα από το ότι υπάρχει εντύπωση ότι προσφέρουν καλύτερη εκπαίδευση. Δεν ξέρω αν πραγματικά προσφέρουν καλύτερη εκπαίδευση. Ναι, το εντύπωση το άκουσα πολύ προσεκτικά. Εγώ θέλω και δεν θα μπω στη σύγκριση αν προσφέρει. Αν προσφέρει. Από αυτά έχουν καλύτερες υποδομές. Ναι, νομίζω ότι στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια και ο δημόσιος τομέας έχει υποδομές. Μπορεί να γίνουν πριν από λίγα χρόνια, πριν από αρκετά χρόνια, αλλά υπάρχουν υποδομές. Όμως πραγματικά αυτό που θέλω εγώ να τονίσω είναι ότι το επίπεδο σπουδών στον δημόσιο τομέα πρέπει να αναβαθμιστεί μέσα από την επιμόρφωση του προσωπικού, μέσα από την πρόσληψη καινούριων ανθρώπων, εκπαιδευτικών και καινοτόμων, για να μπορεί πραγματικά να ανταποκριθεί στις ανάγκες ο δημόσιος τομέας, περισσότερο τώρα που πραγματικά λόγω της κρίσης έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Κύριε Κιουτσοκή, ο δυτικός τομέας τώρα, τι γίνεται σε αυτό το καύτο θέμα? Κύριε Κουρή, πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να εξάρω την προσπάθεια που κάνει το ΚΑΝΕΠ της ΓΕΣΕ, η επιστημονική ομάδα του Νίκου του Παΐζη, τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΚΑΝΕΠ, τον Μιχάλη τον Κουρουτό, αλλά και τον διευθυντή, τον Χρήστο τον Γούλα, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας. Σωστό ΓΕΣΕ, γιατί κάνουμε. Σωστά, έχουν κάνει προσπάθειες. Και νομίζω και που δεν ακούγεται. Προσέξτε, αυτές οι έρευνες είναι αυτοχρηματοδοτούμενες. Χωρίς να βάζει το κράτος ούτε μισό πενταράκι. Ένα. Το δεύτερο, δεν το έχει όλο το μηχανισμό, κύριε Παΐζη, για έρευνα. Έχει. Μα δεν κάνετε και πολιτικές. Να έχετε εισπράξει και έσοδα. Ακούστε λοιπόν. Μα δεν είναι το ενδιαφέρον εκεί. Εγώ νομίζω ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλές πρωτοτυπίες και αρνητικές και θετικές. Μία από τις θετικές είναι ότι πουθενά στον κόσμο τα συνδικάτα δεν τεκμηρίωσαν δουλειά του κράτους. Δηλαδή έχουμε πανεπιστήμια, έχουμε το κρατικό. Σας αναθέσει δηλαδή. Όχι. Εμείς μόνοι μας θεωρήσαμε ότι δεν γίνεται να έχουμε τεκμηριωμένες θέσεις στα συνδικάτα της εκπαίδευσης και αυτό το κάνουν όλα τα συνδικάτα της εκπαίδευσης. Πια και τα μικρά και τα μεγάλα και του ιδιωτικού και του δημόσιου. Τεκμηριώνουν τη θέση τους.
και τελικά δικαιώνονται. Οι ΟΛΜΕ και οι ΔΟΕ φωνάζουν για μόνιμους διορισμούς για πάνω από 20 χρόνια. Την ανάγκη της επιμόρφωσης πάνω από 30 χρόνια. Την ανάγκη της αναβάθμισης της τεχνικής εκπαίδευσης. Δεν θυμάμαι από πότε. Και εμείς για την ισοτίμηση της ιδιωτικής και της δημόσιας εκπαίδευσης προς τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς από το 1958. Αυτά τα θέματα ακόμα είναι άλλα. Άρα λοιπόν, χωρίς ούτε μισό ευρώ να βάλει το κράτος, γίνονται αυτές οι μελέτες, τις οποίες ακούν οι Υπουργοί Παιδείας και ο σημερινός και οι προηγούμενοι. Το ζήτημα λοιπόν είναι να μην χρησιμοποιούνται αυτές οι μελέτες και οι έρευνες για να αλλάξουν την πολιτική ατζέντα, όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας με αυτά που δήλωσε σήμερα για την παιδεία. Γιατί κατά την άποψή μου, και ας μου επιτρέψει ο συνάδελφος ο Νίκος, αυτό που έγινε σήμερα με τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα για την παιδεία ουσιαστικά ήταν η αλλαγή της ατζέντας για να ξεχάσουμε όλοι μας ότι στις 18 του μήνα περνάει το 4ο μνημόνιο, το οποίο έχει και άλλα βαριά μέτρα. Και άλλα βαριά μέτρα για τους πολίτες. Δηλαδή, μέχρι τότε δεν θα έπρεπε η κυβέρνηση ή ο Πρωθυπουργός να ασχοληθεί με άλλο θέμα. Όχι, όχι, μισό λεπτό, κύριε Κουτζάνη. Άλλο λέω. Ασχολείται μόνο με τα. Λέω ότι αλλάζει και την ατζέντα και εσείς το αντιλαμβάνεστε απόλυτα, γιατί έτσι λειτουργεί η πολιτική δυστυχώς. Όμως δεν αλλάζει η χώρα μας. Στη χώρα μας. Ασχολούμαστε και δηλαδή, με την αξιολόγηση τουλάχιστον 6 μήνες. Για 6 μήνες δεν θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός να ανοίξει ένα άλλο θέμα, να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Προφανώς και θα έπρεπε, επαναλαμβάνω, μακάρι αυτές τις έρευνες να τις χρησιμοποιούσαν θετικά και πολλαπλασιαστικά η πολιτική μας και οι Υπουργοί Παιδείας αλλά και οι κυβερνήσεις, προκειμένου τελικά να καταλήξουμε ως ελληνική κοινωνία, ως εκπαιδευτικό σύστημα, ως ειδικάτα, να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση, σε ένα modus vivendi. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, τα πάντα κατά την άποψη δική μου είναι θέμα παιδείας. Όλα ξεκινάνε από το σχολείο. Όταν λοιπόν δεν δίνεις τη βάση σε αυτό που βγαίνει από το φυτώριο που λέμε της ελληνικής κοινωνίας, δεν δίνεις βάση σε αυτούς τους ανθρώπους από την πρώτη τάξη του δημοτικού που θα πάει στο σχολείο μέχρι το τελείωμα της σχολικής αυτής διαδικασίας, της εκπαίδευσης, τότε προφανώς δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει συνειδητοποιημένους πολίτες που θα είναι πολίτες όμως και όχι ιδιώτες. Δεν πρόκειται ποτέ η χώρα σου να έχει ανθρώπους οι οποίοι θα την αγαπήσουν, θα βλέπουν όλοι με βάση αυτό που εκπαιδεύονται, το ότι θέλουν να φύγουν, θα βλέπουν μπροστά τους δηλαδή τα χρήματα πάνω και κύρια πάνω απ' όλα, και θα θέλουν να φύγουν σε άλλες χώρες του εξωτερικού, θα πληρώνει ο ελληνικός λαός, θα καταβάλει, θα επενδύει μάλλον, καλύτερα αυτή είναι η έκφραση, θα επενδύει δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να εκπαιδεύει τα παιδιά μας, και αυτά θα φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να πάμε άλλο έτσι. Μιλάνε όλοι για καινοτομία και καινοτόμες δράσεις. Και είπε και ο Νίκος ο Παΐζης, ποιος θα κάνει την καινοτομία? Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές οι οποίοι πλέον έχουν καβατζάρι τα 45, ή οι αναπληρωτές οι οποίοι είναι 35 και. Άρα χρειάζεται. Έτσι καλεσμένοι μας. Οι κυβερνήσεις δεν θέλουν να παραγουν έργο. Δεν ξέρω. Δηλαδή, σε αυτό το τομέα. Κύριε Κούρη, δεν ξέρω. Δεν είναι εύκολο, αφού είναι δημιουργικό. Μα δεν ξέρω. Η Φιλανδία έφαγε 20 χρόνια για να μεταρρυθμίσει το σύστημά της. Διότι πήγε βήμα-βήμα και πήγε με στρατηγική. Εμείς θέλουμε γρήγορα να γίνει κάτι. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει. Όλες οι μεταρρυθμίσεις που γίνανε εκπαιδευτικοί, αλλά ο ένας υπουργός ερχόταν ή μια κυβέρνηση και τα μάλιστα. Παίζει ρόλο και το επίπεδο συνεννόησης της κυβέρνησης, της πολίτευσης, των πολιτικών κομμάτων, νομίζω, όσον αφορά. Εάν πούμε, συμφωνήσουν σε ορισμένα, τουλάχιστον εθνικά ζητήματα. Είπε ο Νίκος ο Παΐζης ότι θέλουμε μια δεκαετία για να ξεκινήσουμε σήμερα και να φτάσουμε σε ένα επίπεδο. Ας ξεκινήσουμε. Τις διαδικασίες fast track που έχουμε από το 2010 για τη μείωση του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων, αν τις βάλουμε ως διαδικασίες fast track για την παιδεία, θα έχουμε ένα λεφτά, καλό. Υπάρχουν όμως καλό θα πούνε. Εντάξει τώρα, κύριε Κουρή, τα χρήματα τα οποία επενδύονται για την παιδεία, πρέπει αυτά τα χρήματα να πάνε να μοιραστούν σωστά. Μάλιστα. Σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε.